Έρχεσαι στο Άγιο Πατήριο να κοινωνήσεις. Τι δουλειά έχεις? Ξέρεις ποιον θα βάλεις μες στο στόμα σου που βρωμάει από τσιγάρο? Τον Θεό. Αυτόν ο οποίος κρατά τα σύμπαντα στα χέρια του. Αυτός ο οποίος σε δημιούργησε τα πάντα, τα ορατά και τα όρατα. Αυτά τα οποία τρέμουν οι δαίμονες. Εσείς δεν ακούτε. Δεν ακούτε. Το σώμα και το αίμα του Κυρίου είναι ο Θεός ο ίδιος. Εκείνο που κρατάει ο ιερεύς στα χέρια του δεν είναι παραμύθι, δεν είναι παιχνίδι. Είναι ο Θεός ο ίδιος. Και εκείνος ο οποίος προσέρχεται και δεν λαμβάνει υπόψη τι πάει να κάνει, αντί καλό, του έρχεται κακό. Διότι λέγει το Ευαγγέλιο, δεν διακρίνεται, λέγει, το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Μπορείτε να το καταλάβετε, λέει. Δι' αυτόν τον σκοπό, λέγει, οι περισσότεροι από εσάς είναι άρρωστοι και γεμίζουν τα νοσοκομεία και πιο πολλοί, λέγει, πεθαίνουν, διότι το σώμα και το αίμα του Κυρίου μεταβάλλεται σε καμίνι που καίει. Άλλοι πορνεύουν και έρχονται την επόμενη ημέρα να κοινωνήσουν. Τα φοβερότερα πάντα. Άλλοι απατούν τις γυναίκες τους και έρχονται την επόμενη να κοινωνήσουν. Και όταν του πεις τι κάνεις βρε παιδάκι μου, απαντά φυσιολογικό πράγμα είναι. Και όταν ο Θεός λέγει ότι πόρνει βασιλεία Θεού, ούκληρο νομίζω, τι θα γίνει, πού θα πας, πού θα πας.